Έχασε σε κάποιο στοίχημα. Οι γυναίκες συνήθως. Είναι γυναίκες συνήθως. Το ξυρίζουν. Σε βάζουν να το ξυρίσει το μουστάκι. Όχι, δεν είναι μια άλλη που δεν θα τα πείσει. Εν πάση περιπτώσει, γυναίκα είναι. Για γούρι είναι. Έχασε σε κάποιο στοίχημα. Τι συμβαίνει. Να τον δούμε γιατί να δούμε. Του πάει καταρχά το μουστάκι. Θα πείσω κι εγώ. Όχι, το μουστάκι. Τα άφησα τώρα γιατί μου φέρνει γούρι. Μου φέρνει γούρι. Πώς προέκυψε. Περίμενα την υπογραφή για αυτό το, για τα, το δεύτερο βιολογικό και δεν ερχόταν και κάποια μέρα λέω θα αφήσω το μουστάκι. Μόλις είπα θα αφήσω το μουστάκι, τη δεύτερη μέρα ήρθε αυτό και τώρα δεν το κόβω το μουστάκι. Γενικά είσαι πολιτικός δηλαδή. Γενικά δεν είμαι, αλλά μόλις είπα θα αφήσω το μουστάκι, την επόμενη μέρα με παίρνω το τηλέφωνο λέει ήρθε το σύμφωνο. Ήρθε το σύμφωνο, δεν το κόβω το μουστάκι. Δεν θα το διατηρήσω. Το μουστάκι θα κάτσει τώρα εδώ μέχρι τις επόμενες εκλογές. Αυτά είναι. Γιώργο, να αφήσει. Αν μα φέρει γκουρί, να αφήσει μουστάκι. Για γυναίκα, για στοίχημα, το κόβει το μουστάκι, όχι τα αφήνει. Είναι ωραίο άνθρωπο ο Κλέσο. Δεν του πάει όμω, παιδιά. Το μεγαλώνει, το μεγαλώνει. Τον αγριεύει, τον αγριεύει. Κάνει πιο δήμαρχο όμω τη Λίδα με το μουστάκι. Όχι, γλίτσα του λέει. Ποιε γυναίκε. Και δεν έχει και πολύ τρίχα το μουστάκι του. Υπάρξει ο Κλέσο και να είναι γνωστό, να έχει βγει προ τα έξω. Με βύση. Μπάρμπα, Ντενίση. Κόρη Λικουρέ σου παντρεύτηκε κιόλα. Περιμένετε, Κόρη Λικουρέζου. Την γυναίκα που του έκανε το παιδί. Ναι, δεν τη θυμάμαι. Τη Μαρία, νομίζω. Ναι, ναι Μαρία. Μάγκη Χαρλαμπίδου. Μάγκη! Δεν έχει τελειωμό αυτή η λίστα, καλέ. Γι' αυτό σας λέω. Και σκέψου πόσες ακόμα που δεν τις ξέρουμε εμείς. Ο Κλέτσος επιλέγει πότε θα φύγει το μουσείο από το. Ποια μουσική του λείπει για την κυκλοφορία.